ύποπτος παραμένει ο δράστης του χθεσινού αιματηρού περιστατικού στην Ήμπρος Φακίων, κατά το οποίο τραυματίστηκε από πυροβολόπλο ένας 42χρονος κάτοικος της περιοχής, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού. Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων γίνονται έρευνες και αναζητούνται μαρτυρίες για το συμβάν που έγινε στον επαρχιακό δρόμο Βρυσών Σφακίων, έξω από το καφενείο του χωριού. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε μία ή δύο φορές το θύμα, προκαλώντας του διαμπερές τραύμα στον αριστερό μυρό και ένα τραύμα μονής εισόδου στον δεξί μυρό. Χθες, 28 Τετάρτου, νωρίς το απόγευμα, διακομίστη με ΚΑΒ στο Τμήμα Πηγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, 42χρονος ημεδαπός, φέροντας διαμπερές τραύμα στον αριστερό μυρό και επίσης τραύμα μονής εισόδου στο δεξί μυρό, αναφερόμενη αιτία πυροβολισμός. Αντιμετωπίστηκε από τους γιατρούς και νοσηλευτές του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών. Σήμερα ο 42χρονος υποβλήθηκε σε επέμβαση από χειρουργό της Ορθοπαιδικής Κλινικής, με την κατάστασή του πάντως να μην εμπνέει ανησυχία. Υπευλήθη σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους, εργαστηριακούς και απεικονιστικούς. Εισήχθη και νοσηλεύεται σε κλινική του νοσοκομείου μας. Πηγές αναφέρουν ότι ο 42χρονος βρισκόταν στο δρόμο έξω από το καφενείο του χωριού, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, βγήκε από μέσα ο δράστης και τον πυροβόλησε. Άγνωστο είναι αν προηγήθηκε διαπληκτισμός. Πάντως θήτης και θύμα φέρονται να είχαν οικογενειακές διαφορές από το παρελθόν. Στο νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται τραυματισμένος, ο 42χρονος δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων. Αιμοδυναμικά σταθερός, η κατάσταση υγείας του είναι σταθερή. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών είναι εστιασμένες στην ευρύτερη περιοχή των Σφακίων.